χτες το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια παγκρίτια σύσκεψη στο Ηράκλειο, στην οποία μετήχαν αγροτικοί σύλλογοι, κτηνοτροφικοί σύλλογοι και εκπρόσωποι των ενώσεων του νησιού μας και συνεταιρισμών βεβαίως. Εκεί λοιπόν τέθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο, τον προσωπικό τομέα στο σύνολό του, και την κτηνοτροφία δηλαδή και τη φυτική παραγωγή. Και το κερασάκι στην τούρτα ήρθε να μπει με τη πληρωμή των επιδοτήσεων, οι οποίες ήταν δομημένες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο ποσοστό κυμαινόταν ανάλογα την περίπτωση και του καθενός μας. Αυτά βέβαια τα είχαμε συζητήσει και τα είχαμε προβλέψει εμείς από την πλευρά μας όσον αφορά τα προβλήματα που θα δημιουργούσαν οι δασικοί χάρτες στην πληρωμή της νέας ενίσχυσης. Είχαμε τη διαβεβαίωση τότε ότι δεν θα έχει καμία επίπτωση στις επιδοτήσεις και όλα αυτά θα ρυθμιστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα Υπουργεία. Σε τι ποσοστό φτάνει το ψαλίδισμα στις επιδοτήσεις για αγρότες και για κτηνοτρόφους? Πάτε στο 60, στο 70% όσοι είχε ακουστεί? Φτάνουμε σε τέτοια ποσοστά? Το ποσοστό κυμαίνεται ανάλογα την περίπτωση στον καθένα. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιες εκτάσεις χαρακτηρίζονται σε πρώτη φάση δασικές, οπότε αυτομάτως το κομμάτι αυτό δεν λαμβάνει σε ενίσχυση. Οπότε αν κάποιος έχει ένα μεγάλο ποσοστό αυτές τις περίπτωσεις, το ποσοστό της μείωσης της ενιαίας ενίσχυσης θα είναι πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Το 50%. Ναι. Μάλιστα. Από το 50 και πάνω σε ό,τι έχει να κάνει με την περικοπή. Να ρωτήσω, σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες, αυτό το οποίο είχε υποθεί ήταν μην καταθέσετε και ενστάσεις διότι εκκρεμεί αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Δεν είναι θέσφατο αυτό το οποίο λέμε? Είναι οι ίδιοι οι οποίοι διαβεβαίωναν ότι ξέρετε εμείς εδώ δεν έχουμε να διεκδικούμε τη γη των κριτικών βάσει αυτού του καθεστώτος που υπάρχει από το 1913, αν θυμάμαι καλά, βάσει των συζητήσεων που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Εκείνοι ωστόσο από τη δική τους την πλευρά το προχώρησαν, δεν τήρησαν αυτό κύριε Ορφανουδάκη το οποίο έλεγαν και θεωρούν ότι οι δασικοί χάρτες μάλλον έτσι θα παραμείνουν. Αυτό είναι που μου λέτε? Αυτό ακριβώς, κύριε Τουγεράκη. Αυτό είχαμε συζητήσει και όταν επισκέφτηκε το νησί μας ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Κρέκας. Σε όλες τις συναντήσεις μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα πρέπει ο κόσμος να μπει σε μια διαδικασία ενστάσεων. Είπε ότι θα εξαιρεθούν οι περιπτώσεις με τον ασπάλαθο, με τα φρύγανα, που ήταν οι πλειονώσεις περιπτώσεις που αφορούσαν την Κρήτη, και όλα αυτά θα διορθωνόταν αυτόματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εμείς βέβαια εκεί είχαμε βάλει τον προβληματισμό μας ότι αυτά τα δύο συνδέονται άμεσα με τις ενισχύσεις και πολύ πιθανόν στην πληρωμή να έχουμε προβλήματα. Είχαμε λοιπόν τη διαβεβαίωση ότι αυτό το πράγμα δεν θα συμβεί και βλέπουμε τώρα την περασμένη εβδομάδα ότι πράγματι οι φόβοι μας επαληθεύτηκαν και είχαμε το σημαντικό κουτσούρεμα των επιδοτήσεων. Δεν φτάνει όμως αυτό, θα έχουμε και συνέχεια. Εάν δεν τρέξουν οι διαδικασίες πολύ γρήγορα και στην εκαθάριση της επιδότησης που θα γίνει στο Δεκέμβριο μήνα, εάν όλα αυτά δεν διορθωθούν, εμείς οι πληροφορίες δικές μας λένε ότι θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα τους ζητηθούν να επιστρέψουν χρήματα πίσω. Και πολύ πιθανό από τις επιδοτήσεις. Ναι, και πιθανόν να έχουν και αναδρομικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα, το σημαντικότερο ίσως και το πιο επίκαιρο. Ναι. Από εκεί πέρα συζητήσαμε. Ναι. Ναι, αλλά εγώ σκεφτόμουν και κάτι άλλο. Εσείς είπατε ότι αυτό που γνωρίζετε και έχετε ως πληροφορία είναι ότι θα ζητηθούν πίσω και χρήματα από τις επιδοτήσεις και αναδρομικά που έχουν πάρει παραγωγή. Αναφέρεστε πολύ περισσότερο σε αγρότες ή σε κτηνοτρόφους? Δεν διαχωρίζετε. Δεν το διαχωρίζετε. Okay, μέχρι εκεί. Μου δώσατε τη διευκρίνηση. Εγώ όμως διάβαζα
και μια απάντηση την οποία δίνει ο Υπουργός στον βουλευτή Χανίων, τον κύριο Μανούσο Βολουδάκη, απαντώντας την επίκαιρη ερώτησή του. Είπε ότι στόχος του με τις αλλαγές που επιφέρει είναι να διορθώσει στρεβλώσεις του παρελθόντος, να στηρίξει τους πραγματικούς κτηνοτρόφους, ώστε το αγροτικό επάγγελμα να αποτελέσει βασικό πυλώνα της οικονομίας της χώρας μας. Είπε ότι με τις αλλαγές που έγιναν στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι διασφαλίζονται 67 εκατομμύρια ευρώ για τους πραγματικούς κτηνοτρόφους και απεφεύχθη η περικοπή 30 εκατομμυρίων ευρώ. Είπε, αν υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις που δημιουργούνται αδικίες, θα επανεξεταστούν. Και θύμισε ότι τα προηγούμενα χρόνια στον βουλευτή που του έθεσε το ερώτημα, τα προηγούμενα χρόνια οι αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονταν την ίδια χρονική περίοδο. Αυτό συνέβαλε στο να μειωθούν, φαντάζομαι, χρήματα και από τις επιδοτήσεις σας. Και φαντάζομαι ότι ήρθε ο κερασάκι στην τούρτα, ναι. Ξέρετε, όλα αυτά οι δηλώσεις θεωρώ ότι δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία στον άνθρωπο που πάει στο ATM και βάζει την κάρτα του και βλέπει τα χρήματά του να είναι πολύ λιγότερα από αυτά που περίμενε. Υπάρχουν και περιπτώσεις με κάρτες, οι οποίες, η κάρτα του αγρότη, ξέρω εγώ, η οποία ήταν συνδεδεμένη με την ενίσχυση. Δηλαδή ο αγρότης λάμβανε ως προκαταβολή από την τράπεζα της επιδότησης, η οποία δεν είχε σημαντικές διακυμάνσεις κάθε χρόνο. Πολύ μικρές, ελάχιστες. Ο αγρότης λοιπόν αυτός πήρε τα χρήματα τους προηγούμενους μήνες που τους είχε ανάγκη, θεωρώντας δεδομένο ότι το ποσό θα μπει τώρα τον Οκτώβριο και θα το κρατήσει η τράπεζα. Και έρχομαστε τώρα και αυτά τα χρήματα λείπουν από τους λογαριασμούς των ανθρώπων. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει οι υπουργικές αποφάσεις, το χρονικό διάστημα που βγαίνουν και η διαδικασία. Τους ενδιαφέρει η ουσία. Η ουσία είναι ότι μπήκαν στο σύνολο των ανθρώπων της Κρήτης πολύ λιγότερα χρήματα. Άρα δεν θεωρείται ότι αυτό το πράγμα ήρθε να διορθώσει στρεβλώσεις του παρελθόντος. Ήταν μια οριζόντια μείωση η οποία δεν γίνεται αποδεκτή από τον κόσμο. Μάλιστα. Δασικοί χάρτες και όλα τα προαναφερόμενα έχουν συντείνει προς αυτή την κατεύθυνση και λέτε ότι εσείς γνωρίζετε εκ των έσω η βάση των πληροφοριών που διαρρέουν και αυτός είναι ο μεγάλος ο φόβος σας, ότι παραγωγοί, κτηνοτρόφοι, αγρότες θα κληθούν να επιστρέψουν και πίσω χρήματα και μάλιστα αναδρομικά για αυτά τα οποία θεωρούνται ότι δεν θα έπρεπε να πάρουν βάσει εκτάσεων ή ζώων που δεν έχουν, κύριε Ορφανουδάκη. Βάσει εκτάσεων οι οποίες βγαίνουν εκτός ως δασικές. Μάλιστα, βάσει δηλαδή των εκτάσεων που μπορεί να είναι το αναδρομικά και μια πενταετία πίσω ενδεχόμενα εννοείται. Υπάρχει το ένα ενδεχόμενο που είναι το αναδρομικά και υπάρχει και ο άλλος φόβος, ο οποίος θεωρώ ότι είναι και πιο έτσι σημαντικός κατά την άποψή μου, ο οποίος λέει ότι η επιδότηση φετινή θα είναι μια βάση για τη νέα ΚΑΠ, για τα στοιχεία και για τις επιδοτήσεις που θα λάβουμε από την επόμενη ΚΑΠ. Οπότε αν αυτά τα δεδομένα είναι επιτυρεμένα, τα φετινά, και αυτό θα πάρθει ως βάση, οι επιδοτήσεις που θα λαμβάνουμε την επόμενη πενταετία θα είναι κουτουρεμένα σε αυτό θα ληφθεί ως βάση η φετινή. Μάλιστα. Την Παρασκευή στην Αθήνα τι θα κάνετε όσοι πάτε? Θα σας πω τώρα γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των επιδοτήσεων και οι δυσκοί χάρτες που αυτά τα δύο σχετίζονται μεταξύ τους. Είναι και το άλλο μεγάλο πρόβλημα, το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί. Οι τιμές παραμένουν χαμηλές του παραγωγού, και δεν μιλάω μόνο για τα προϊόντα από την φυτική παραγωγή, μιλάμε στο σύνολο των προϊόντων του πρωτογενή τομέα. Οι τιμές είναι αβέβαιες, είναι χαμηλές, ενώ το κόστος έχει εκτιναχθεί. Εκεί λοιπόν το κράτος θα πρέπει να δείξει τον χαρακτήρα που πρέπει, αν θέλει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, αυτό το βασικό πυλώνα της οικονομίας, για να μπορέσουν να συνεχίσουμε να παράγουμε και να μην δούμε σε κάποια στιγμή και στη χώρα μας να υπάρξει έλλειψη τροφίμων.
Περιμένετε ότι θα δείξει ευαισθησία ή πρέπει να δείξει μια παραπάνω ευαισθησία πάνω σε αυτό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το λέτε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το ισοζύγιο κόστος παραγωγής και κόστος διάθεσης των προϊόντων δεν έχετε καταφέρει ποτέ να το φτάσετε σε ένα επιθυμητό επίπεδο που να μην είναι δυσβάστακτο για την τσέπη σας? Θα σας πω όσον αφορά την ευαισθησία, αλλά δώστε μου έτσι να πω κάτι πριν, ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη είναι μια ειδική περίπτωση και δεν έχει να κάνει ότι εμείς θέλουμε κάτι να παίρνουμε παραπάνω. Η Κρήτη χωρίζεται με θάλασσα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε αυτό κάνει μεγαλύτερο το πρόβλημα στο κόστος παραγωγής. Είτε αυτό είναι ζωοτροφές, είτε είναι σκευάσματα, φυτοφάρμακα και λιπάσματα που χρησιμοποιούμε στην κρητική παραγωγή. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε το μεταφορικό ισοδύναμο, που ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί για την Κρήτη στο σύνολό του, να παίξει αυτό το ρόλο για τον οποίο σχεδιάστηκε. Αυτή είναι η διαφορά μας με την υπόλοιπη χώρα. Τώρα όσον αφορά την ευαισθησία, θεωρώ ότι είναι καθήκον του κάθε υπουργού να σκύβει πάνω στα προβλήματα του υπουργείου του και των ανθρώπων για τους οποίους καλείται έτσι να βοηθήσει. Είναι καθήκον του κάθε υπουργού, δεν το λέω για τον συγκεκριμένο υπουργό. Οπότε θα πρέπει και η ευαισθησία να υπάρξει και τα αντανακλαστικά να είναι τέτοια, ούτως ώστε το πρόβλημα να λυθεί άμεσα και εκ τη γενέση του, για να μην μπορέσει να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα. Ωραία. Κύριε Ρφανουδάκη, ανεβαίνετε αντιπροσωπεία ή ως μια μαζική κινητοποίηση? Γιατί με τα θέματα τα οποία θέτετε, νομίζω ότι υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολλά υπουργεία και θα πρέπει να γίνουν μια σειρά από επαφές. Τι θα κάνετε λοιπόν στην Αθήνα 5 του Νοέμβρη? Όχι, δεν θα ανέβει μια αντιπροσωπεία. Ο σκοπός του καλέσματος είναι μια δυναμική κινητοποίηση, ειρηνική, τηρώντας τους κανόνες. Δεν σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε προβλήματα, αλλά θα πρέπει με την κίνησή μας αυτή να δώσουμε να καταλάβουν αυτοί που πιθανόν δεν καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να σκύψουν το πρόβλημα από χθες. Και να δώσουν λύσεις άμεσα. Πέρασαν αρκετοί μήνες από την κάθοδο των υπουργών που επισκέφτηκαν την Κρήτη. Είδαμε ότι δεν λύθηκαν αυτά τα προβλήματα. Οι φόβοι μας επαληθεύτηκαν, οπότε δεν μπορεί ο αγρότης πλέον άλλο να χάνει χρήματα. Να πούμε λοιπόν όμως ότι, γιατί λέγοντας αγρότης, δεν αφορά μόνο το κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Το είχαμε πει τότε που συζητούσαμε και για τους κλασικούς χάρτες. Κάναμε κάποιες συμβολικές κινήσεις. Θα πρέπει όλος ο κόσμος, γιατί οι περισσότεροι στην Κρήτη έχει ο καθένας ένα χωράφι για το οποίο λαμβάνει μια επιδότηση από τις ελιές. Όλοι μας λοιπόν πηγόμαστε και έχουμε πληγή από αυτή την κίνηση. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να βοηθήσουν και να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται από τις φορείς ολόκληρης της Κρήτης, για να δώσουμε το μήνυμα στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση ότι θα πρέπει να σκέψει σε αυτό το πρόβλημα και να λυθεί επιτέλους.